Στο προηγούμενο επεισόδιο έπινε τσάι εκεί που έπαιρνε το τσάι της η Βασίλισσα Ελισάβετ στο Vancouver Island. Αναρωτιέμαι που θα φτάσει σήμερα η Χριστιάνα Κοντού. Χριστιάνα μου, να σε ρωτήσω, όταν σου είπανε avant-garde, το φοβήθηκες το θέμα? Καθόλου. Σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Το σέβομαι πάρα πολύ το avant-garde. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πού πηγαίνεις σήμερα, γιατί έχεις κάνει? Σήμερα θα πάω σε μια εκδήλωση που υπάρχουν πολλούς σχεδιαστές που ασχολούνται με το avant-garde. Ένας από αυτούς τους σχεδιαστές που είναι από την Ιαπωνία με έχει καλέσει να φορέσω ένα από τα κομμάτια του και να σταθώ δίπλα του να δείξει τη δουλειά του. Α, μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι κάπου κάποιου Ιάπωνα σχεδιαστή? Όχι. Ο λόγος που το φόρεσα είναι επειδή εκτιμώ πάρα πολύ τους σχεδιαστές που είναι από τη Ιαπωνία, σαν τη Ρέι Κάουακουμπο ή το Γιότζι Γιαμαμότο, που ασχολούνται με το avant-garde και επίσης αυτό το έχω φτιάξει εγώ το μέσα. Και έχω πάρει inspiration από τον Τζον Γκαλιάνο, που έχει πάρει και αυτός inspiration από τους αναφερθέντες. Σωστά. Πολύ ωραία. Και έχεις κάνει αντίστοιχα και τα παπούτσια σου? Σωστά, αναφέρω όγκο στην εικόνα. Και ναι, το κιμονό. Και το κιμονό είναι, είναι ένα κομμάτι γιαπωνέζικο, authentic, που το φορούν στους γάμους αυτό το κομμάτι. Ναι. Κυρίες μου, μπορείτε να βαθμολογήσετε. Η βαθμολογία είναι σε μια οποιαδήποτε μέρα. Δεν θυμίζει πάρα πολύ καλά. Ναι, όχι ακριβώς. Για να δούμε τι σκέφτονται για αυτό που έκανες εσύ σήμερα και σκέφτηκες. Τα κορίτσια, ξεκινάμε με σένα, Γεωργία. Ναι. Εμένα δεν μου θυμίζει αυτές τις εικόνες που είδα στο ίντερνετ, γιατί και εγώ ούτε έχω δει από κοντά, αλλά σίγουρα καλά. Δεν μου το θυμίζει. Πώς όταν λες δεν σου θυμίζει, εννοείς ότι δεν είναι μέσα στο θέμα. Ναι, είναι όμορφο το κιμονό. Ναι, το είναι κέντυμα, ωραίο. Το κέντυμα που έχει το κιμονό, που έχει όγκο και το κιμονό. Υπάρχει, ο όγκος δεν φαίνεται, χρώμα, να ξέρεις πάντως. Αν υπάρχει, δεν φαίνεται. Υπάρχει όγκο και στα παπούτσια και στο μαλλί και στο μακιγιάζ. Είναι όλο avant-garde. Για εμένα, ναι, προσωπικά δεν μου θυμίζει, γι' αυτό τον λόγο σου βάζω δύο, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Καλά, εντάξει, μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί ούτε το δικό σου είναι πολύ avant-garde. Ξέρω ότι μιλάμε για το δικό μου. Ναι, εγώ δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο θέμα, όμως μιλάμε για σένα τώρα. Ναι. Και εμένα αυτό που βλέπω δεν μου θυμίζει. Επίσης, είναι πολύ avant-garde. Δεν είναι μόνο στα ρούχα που φοράμε, είναι και στο πρόσωπο τι παρουσιάζουμε. Ναι, πώς δεν είναι avant-garde. Όχι, avant-garde, επειδή μου λες για μένα και πώς σου λέω. Πώς δεν είναι avant-garde το μαλλί που έχω κάνει? Εμένα και δεν το μου μακιγιάζ θυμίζει, γι' αυτό το λόγο σου βάζω δύο. Δεν βλέπω όγκο, δύο πλεξίδες. Βλέπω και μία ίσια εικόνα. Δεν είναι όγκο αυτό? Ωραία, σου λέω, εμένα σαν Γεωργία δεν μου θυμίζει. Δεν βλέπω ούτε ασυμμετρίες. Δεν ούτε είναι βλέπω απαραίτητο να έχεις ασυμμετρία στο εγώ avant-garde. Εγώ πως το έχω στο μυαλό μου, ο Iris, ναι, αλλά ο Iris Van Herpen δεν έχει ασυμμετρία στο avant-garde. Εγώ σου λέω, αλλά δεν βλέπω ούτε όγκο. Δεν βλέπω έστω ένα στοιχείο που να μου θυμίζει αυτές τις εικόνες που είδα εγώ. Γιατί και εγώ δεν το έχω ξανακάνει. Δεν ξέρω αν η κριτική μου είναι εμπεριστατωμένη. Οπότε, ναι, δεν γνωρίζω. Ναι. Όμως αυτό που βλέπω σαν εικόνα, δεν ξέρω αν είμαι σωστή, δεν ξέρω αν είμαι λάθος, εμένα δεν με καλύπτει. Δεν μου θυμίζει τις εικόνες που είδα. Εσύ, γι' αυτό το λόγο. Αλλά βάζω δύο. Τώρα απλά νιώθω ότι πάλι μου κόβει βαθμό, όπως στο προηγούμενο γκαλά που δεν το είχες καταλάβει. Μα, έτσι νιώθω δεν εγώ. Από μέσα για αρχή αυτό νιώθω δηλαδή ότι δεν μ' αρέσει ούτε το μέσα. Σου λέω, για μένα δεν είσαι μέσα στο θέμα. Για μένα. Για σένα. Επειδή δεν ξέρεις. Μπορεί να μην ξέρω. Καλά, εντάξει.
Ωραία, γιατί πραγματικά γιατί είναι άλλο να είμαστε διαβασμένες σήμερα και γι' αυτό με εκνευρίζει λίγο, αλλά τέλος πάντων. Τι σε εκνευρίζει? Το ότι έπρεπε να είμαστε διαβασμένες και ότι εσύ δεν βλέπεις ότι όχι, είναι αβανγκάρντ. Εγώ είδα εικόνες και διάβασα όσο μπορούσα. Μία εγώ από τις εικόνες εντάξει, που είδα. Εντάξει, τότε έχουμε διαβάσει για μένα διαφορετικά δεν πράγματα. Πέριαξε. Ωραία, εντάξει, σεβαστό. Δεν θα σου πω μεσόωρο, θα σου πω καλή επιτυχία και θα πάω στους ποιητές μου.